Πλημμύρισε κόσμο και ήχους από λίρα ποντιακή χθες βράδυ η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χιλιάδες πόντοι και όχι μόνο από διάφορες περιοχές της χώρας κατέφτασαν στο εκθεσιακό κέντρο με έναν και μοναδικό σκοπό: να ενώσουν τα χέρια και να χορέψουν τον μεγαλύτερο σε μήκος και αριθμό συμμετεχόντων ποντιακό χορό, ο Μάλ του Κόσμου. Το κάλεσμα είχε έρθει αρκετές εβδομάδες νωρίτερα από τους αδελφούς Μαθαίου και Κωνσταντίνο Τσαχουρίδη, οι οποίοι έχουν βάλει την ποντιακή λίρα μέχρι και το Μπάκιχαμ, και σε αυτό ανταποκρίθηκαν χιλιάδες άτομα που περικύκλωσαν όλο το εκθεσιακό κέντρο, χορεύοντας ο Μάλ επί σχεδόν 20 λεπτά και διεκδικώντας κατά αυτόν τον τρόπο μια θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Τα αδέλφια Τσαχουρίδη έδωσαν το σύνθημα στο τέλος συναυλίας τους μαζί με ψυχή στο πλαίσιο της 81ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Και όσοι ήταν παρόντες έπιασαν το χορό σχηματίζοντας όχι έναν αλλά πολλούς κύκλους γύρω από τη Διεθνή Έκθεση. Το γεγονός αυτό σκόρπισε χαμόγελα στους διοργανωτές που ετοιμάζονται να στείλουν το πλήρες υλικό βίντεο από κάμερες επίγειες και εναέριες, εισιτήρια που κόπηκαν καθώς και τα ρυθμισμένα χαρτάκια που δόθηκαν στους συμμετέχοντες προκειμένου οι υπεύθυνοι του Guinness να πιστοποιήσουν το ρεκόρ.